αύριο, άντε τις επόμενες ημέρες, κάποια συμφωνία με τις τράπεζες, με τη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών. Κύριε Κοντρότσο, πρώτα και το λέω γιατί είμαι βέβαιος ότι χωρίς να κινδυνολογούμε σε καμία περίπτωση, είναι ένα ερώτημα που τουλάχιστον εμένα μου το θέτει πάρα πολύ κόσμο. Είναι λογικό να θέτετε τέτοια ερωτήματα και δεν είναι κακό να τα συζητάει κανείς. Όμως, εμείς από όσο έχουμε εξετάσει τα πράγματα, θεωρούμε ότι ως γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής και το καταγράψαμε στην τελευταία μας έκθεση, ότι ναι, είναι απαραίτητο να υπάρξει συμφωνία. Πιστεύω και εκτιμήσαμε ότι τελικά θα υπάρξει συμφωνία και αυτό εκτιμώ και εγώ προσωπικά. Δηλαδή, παρά τα προβλήματα, και κανένας δεν περίμενε ότι θα ήταν ένας εύκολος δρόμος, γιατί πραγματικά τίθενται ζητήματα για πρώτη φορά, τα οποία είναι μεγάλα ζητήματα και αφορούν και ολόκληρη την Ευρώπη. Υπάρχει το μείζον ζήτημα που είναι το γερμανικό εγώ. Όπως λέω, να θυμίσω ότι, το γόητρο, ότι στην Ευρώπη υπάρχουν και κάποιες φωνές ή αν θέλετε και πολιτικές που πρωτοεμφανίζονται, όπως το πακέτο Juncker, το σχέδιο Draghi, τα οποία σηματοδοτούν μια αλλαγή πολιτικής. Είναι αλλαγή πολιτικής στην κατεύθυνση της λιγότερης λιτότητας, αν θέλετε, και περισσότερο ανάπτυξης. Άρα, εάν λυθεί και το ελληνικό πρόβλημα, αν προχωρήσουν δηλαδή και έχουμε μια επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων, είναι βέβαιο ότι θα βοηθήσει αυτό και στη δρομολόγηση εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην κατεύθυνση αυτή που λέμε. Δηλαδή στην περισσότερο, στην κατεύθυνση που λέμε. Μπορεί δηλαδή να είναι εμβριολικός ναι. η ελληνική και μπορεί περίπτωση. Να μην το θέλουν οι Γερμανοί. Και σαφώς και δεν το θέλουν οι Γερμανοί, γιατί έχουν μια άποψη η οποία βλέπουμε δεν αλλάζει πολύ. Αλλά εγώ από όσο έχω συζητήσει με συναδέλφους μου, αντίστοιχα γραφεία δημοσιονομικούς θεσμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει μια συναντήληψη στις περισσότερες χώρες ότι το μοντέλο αυτό, το μείγμα πολιτικής που βασίστηκε κυρίως στη λιτότητα, αυτό δεν απέδωσε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν είναι αλήθεια μόνο που εμείς την είχαμε καταγράψει άλλωστε από τις πρώτες εκθέσεις, είχαμε καταγράψει ότι η λιτότητα έχει οδηγήσει σε πολύ τραγικά αποτελέσματα, ιδίως στην κοινωνία. Πετύχαμε βέβαια πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά εις βάρος άλλων κοινωνικών ζητημάτων. Άρα είναι ένα θέμα τεράστιο, σίγουρα θα είναι δύσκολο να κερδιθεί, αλλά το γεγονός ότι κάθονται στο τραπέζι, το γεγονός ότι συζητάνε όλες αυτές τις εβδομάδες και το παρακολουθούμε. Κατά την άποψή μου, συναισθανόμενοι βέβαια και οι Ευρωπαίοι, αλλά και η ελληνική πλευρά, ότι το κόστος μιας μη συμφωνίας θα είναι τεράστιο για όλους, και για μας πρωτίστως, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι τελικά θα κυριαρχήσει η λογική, γιατί θεωρώ ότι είναι θέμα λογικής το να δέχεται κανείς ότι αυτή η έμφαση στη λιτότητα δεν οδήγησε τη χώρα μας περισσότερο από όλες, αλλά και στις άλλες χώρες είχε, όχι στον ίδιο βαθμό βέβαια, είχε δυσμενή αποτελέσματα στην κοινωνία, αλλά και άλλα ζητήματα, το θέμα των πρωτογενών πλεονασμάτων. Εμείς μην το εξειδικεύσουμε, γιατί θέλω να σας ρωτήσω μετά. Ωραία. Μετά θέλω να πούμε σε πιο εξειδικευμένα στοιχεία, γιατί έχω μπροστά μου και το αγγλικό και το ελληνικό κείμενο της ελληνικής πρότασης και υπάρχουν όντως ορισμένα ζητήματα τα οποία νομίζω ότι χρήζουν διευκρίνησης. Ωραία, να επανέλθω σε αυτό που έλεγα πριν. Να θυμίσω μία έκθεση του 2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κύριος Κουμουτσάκος θα τη θυμάται γιατί έχει περάσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, στην έκθεση αυτή αναφερόταν ότι η λιτότητα έχει καταστροφικές συνέπειες στον κοινωνικό ιστό της χώρας μας. Και μάλιστα έκανε και παρατηρήσεις και για τον τρόπο λειτουργίας της Τρόικας. Και θα συμβούλευα, αν μου επιτρέπει ο κύριος Φίλης, την κυβέρνηση να ανατρέξει αυτή την έκθεση για να αντλήσει επιχειρήματα που θα μας. Γιατί είναι επιχειρήματα μέσα από ευρωπαϊκό θεσμό. Βάση. Ναι, ακριβώς αυτά λέει. Έχει κάνει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αρκετές αναφορές στην έκθεση αυτή. Επομένως, έχουμε συμμάχους. Δεν είναι ότι δεν έχουμε συμμάχους. Και έχουμε συμμάχους στην προκειμένη περίπτωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρετε κάτι, θέλω να το συζητήσουμε αυτό, εγώ συμφωνώ απολύτως μαζί σας, αλλά φοβάμαι ότι όπως και παραμονές στο προηγούμενο Eurogroup, όλη η Ευρώπη έλεγε πόσο δίκαια και σωστά είναι τα ελληνικά αιτήματα και σήμερα το ίδιο συμβαίνει, αλλά φοβάμαι ότι αύριο στο Eurogroup
θα συναντήσουμε πάλι αυτό το 18-1. Αύριο μπορεί να είναι 17-1, γιατί μαθαίνω ότι ο Ιταλός Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Πάντουαν, μάλλον δεν θα πάει, και αυτό έχει το συμβολισμό και την ουσία του. Δηλαδή θέλω να πω ότι... Υπάρχει και άλλη διαφοροποίηση. Θα πάει. Υπάρχει και άλλη διαφοροποίηση. Έχουμε κοινό κείμενο αυτή τη στιγμή που έχει συντάξει η Κομισιόν μαζί με τον Ντάσελμπλουμ. Λοιπόν, όχι, συμφωνώ απολύτως και φάνηκε αυτό. Διαφοροποίηση τώρα. Από το υπάρχει. Έχετε είναι, δίκιο σε αυτό. Γερμανία, και καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Είναι όλοι, γιατί και εκεί υπάρχει. Και φαίνεται ότι και το βράδυ. Και από το Βερολίνο το βράδυ φαίνεται να υπάρξει ένα. Θα το δούμε όμως. Ότι υπάρχουν δημόσιες δηλώσεις. Θυμήσετε, οι οποίες μέσα στο τραπέζι διαπραγμάτευσης αλλάζουν όταν είναι μπροστά στη Μέρκελ. Λοιπόν, αυτό είπα ότι φοβάμαι. Έχει δίκιο όμως ο κύριος Φίλης ότι δεν είναι ακριβώς το ίδιο περιβάλλον με τις παραμονές του προηγούμενου. Πάντως το γεγονός ότι τίθενται τα ζητήματα, καλώς τίθενται. Και από εκεί και πέρα θα δούμε. Κανένας δεν ευχόμαστε όλοι. Κύριε Μελά, μου λέγατε πριν. Συγγνώμη, κύριε. Για να καταλάβουμε λίγο. Αν δεν γινόντουσαν εκλογές, τι θα είχαμε. Το Μέιλ Χαρντούβελι. Το Μέιλ Χαρντούβελι. Άρα εδώ έχουμε μεγάλο κέρδος. Συζητάμε πώς, κάτι πώς άλλο. Πώς το προεξοφλείται, κύριε Φίλη. Αφού το έχει αποδεχτεί η κυβέρνηση. Τα σημεία που είχε αποδεχτεί η κυβέρνηση. Εγώ δεν λέω όλα. Τη συμφωνία της κυβέρνησης. Όταν περνάς από τη βάσανο μιας εκλογικής αναμέτρησης, ακόμα κι αν... Στην περίπτωση που εμείς εκλεγόμασταν. Όχι, λέγατε δεν θέλατε να γίνουν εκλογές. Έχουμε εισπράξει την πολιτική δυναμική. Λέγατε δεν θα ήταν τα ίδια τα πράγματα. Κάνουμε τον κύκλο αυτόν, αφού το αποδεχτεί ο κύριος Μελάς.